Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βλέπετε και παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα από την διαδικτυακή συχνότητα του Αργό Web TV εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την κεντρική περιφέρεια Μακεδονίας. Έχω τη χαρά να έχω σήμερα εδώ στο στούντιο καλεσμένο τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αρσενίου Παρασκευά. Κύριε Αρσενίου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Κλάνκα, και χαιρετώ και τους ακροατές μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχω εδώ στο στούντιο. Να σας πω ότι τις περισσότερες εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί έχω κατακλειστεί από μηνύματα, από ερωτήσεις. Κάποια από αυτά σας τα έχω περάσει, σας τα έχω στείλει, αλλά συγκεντρώνετε τα μεγαλύτερα ερωτηματολόγια από τους ακροατές. Το θέμα είναι που πιάνουμε όσο το δυνατόν τις περισσότερες φορές στις συζητήσεις μας, είναι το θέμα της υγείας. Αλλά επειδή η υγεία έχει άπειρες αιτίες οι οποίες προκαλούν το κακό της υγείας, εμείς οφείλουμε να τις συζητάμε όλες. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα και που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους ακροατές, να ορίσουμε τι είναι η υγεία. Ακριβώς, ναι. Και πώς επηρεάζει ακριβώς. Πώς επηρεάζει ακριβώς. Την υγεία μας, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αν θα μπορούσαμε να αναλύσουμε την ίδια τη λέξη, κύριε Κλάνκα, θα λέγαμε ότι αναφέρεται στην αυθονία της νόησης, της επιθυμίας μας και της σωματικής μας δυνατότητας να συνθέσουν και να δημιουργήσουν και να εντάξουν αυτά τα δημιουργήματα σε αυτό που είναι το δικό μου το παν. Mm-hmm. Μέσα στη δημιουργία μου περιλαμβάνει τα πάντα. Τώρα, αυτό το πράγμα έχει κάποιο μηχανισμό. Πώς, από πού ξεκινάει. Είναι το αποτέλεσμα, ας πούμε, θα λέγαμε, της δυναμικής εκείνης ισορροπίας και αρμονίας που βρίσκεται μέσα μας και στη σχέση μας με το περιβάλλον. Δηλαδή, το περιβάλλον όμως, το συνολικό περιβάλλον, το όλον, mm-hmm. το οποίο είναι ορατό και αόρατο, το οποίο είναι ανιχνεύσιμο με αισθήσεις ή με τις υπεραισθήσεις. Πώς καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα άτομο το οποίο χαίρει άκρας υγείας? Πώς εκδηλώνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, αυτό εκδηλώνεται με την, ας πούμε, από την νόησή μας, με τη διάβγεια της και στη σκέψη μας, που θα μπορούμε να διακρίνουμε άμεσα το αληθές από το μη αληθές. Mm-hmm. Να διακρίνουμε την αξία της αλήθειας μέσα στη ζωή μας, σε αυτό που μας συμβαίνει, στα γεγονότα. Να μπορέσουμε, εκδηλώνεται σαν μια επιθυμία, η οποία, μια θετικότητα στις επιθυμίες μας, στα συναισθήματά μας και στο ανεμπόδιστο του σώματός μας. Στο ανεμπόδιστο του σώματός μας. Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα είναι, το κριτήριο είναι η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα. Εάν αυτή η δημιουργικότητα περιοριστεί με οποιοδήποτε τρόπο, σημαίνει ότι δεν έχουμε υγεία. Είπατε τις πιο κατάλληλες λέξεις, κύριε Αρσενίου. Μου δώσατε την καλύτερη πάσα, γιατί δεν σας κρύβω ότι εγώ σήμερα αλλού ήθελα να την πάω τη συζήτηση, αλλά έπρεπε πρωτίστως να πούμε τι είναι υγεία. Ακριβώς. Και πού θέλω να την πάω τη συζήτηση? Θέλω να την πάω σε αυτό που κυριαρχεί στις μέρες μας, στη ζωή μας, στη ζωή του Έλληνα πολίτη, που έχει να κάνει με την δυσχέρεια την οικονομική, ακριβώς, που έχει να κάνει με την αδυναμία που έχει να έχει στο σπίτι του τα αγαθά του, να έχει την αυθονία, και σε όλα αυτά ευθύνεται ένας μισθός, ο οποίος μισθός είναι πάρα πολύ πενιχρός, και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν προσπαθεί να διορθώσει αυτή την κατάντια πλέον που έχει περιέλθει, ενδεχομένως και εξαιτίας της, η ελληνική κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι σε αυτήν που έχουμε τώρα ή στην προηγούμενη, για όλες μπορούμε να πούμε ότι η μία διαδέχεται κατά εικόνα και ομοίωση την άλλη. Εκείνο το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι αυτή η κατάσταση της οικονομίας, της δυσχέρειας, της έλλειψης της αυθονίας, είναι κακό για την υγεία του ανθρώπου, του Έλληνα πολίτη? Σαφώς και είναι κακό, και θα το αναλύσουμε, κύριε Κλάνκα, γιατί προέρχεται, ας πούμε, σαν νόμος. Να δούμε λίγο τον νόμο,
με τον οποίο έτσι θεσπίστηκε ο κατώτατος λεγόμενος νόμιμος μισθός. Νόμιμος γιατί με νόμο γίνεται. Mm-hmm. Τώρα, αν είναι νόμιμος πραγματικά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί ο νόμος, κύριε Κλάγκα, έπρεπε να είναι λιτός και είναι ουσιαστικά μία εξίσωση, στην οποία το δεύτερο μέρος είναι οι ανάγκες του ανθρώπου, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και στο πρώτο μέρος είναι όλες οι παράμετροι που θα ικανοποιήσουν αυτό το δεύτερο μέρος της εξίσωσης. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, στις δικές μας προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι δεσμεύσεις, γιατί έχουν κατατεθεί, όπως ξέρετε, στον Άριο Πάγο, εκεί αναφέρεται πολύ λιτά ο κατώτατος, ο βασικός μισθός, με αυτόν, με το 50% του, θα καλύπτονται οι βιωτικές ανάγκες του ανθρώπου, του Έλληνα πολίτη. Και το υπόλοιπο θα είναι στη διάθεσή του για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις υπόλοιπες ανάγκες του. Άρα μας λέτε ότι εκεί αναγκαστικά πλέον ο νομοθέτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το 50% θα καλύψει όλες ακριβώς, τις βιωτικές... Πρέπει να πει πόσο είναι το ενίκιο, πόσο θα χρειάζεται αυτός για ενίκιο, πόσο θα χρειάζεται για την ενέργειά του, για την τροφή του, για να νιώσει άνετος ώστε να πολλαπλασιαστεί, να γεννήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή περιορίζεται η δημιουργικότητα. Φανταστείτε δηλαδή, όταν το ενίκιο είναι, ας πούμε, σε ένα απλό, σε ένα στούντιο. Mm-hmm. Μπορείτε να βρείτε κανένα στούντιο κάτω από 300 ευρώ. Δεν μπορείτε. Έτσι. Λοιπόν, η ενέργεια. Βλέπετε πόσο έχει ανέβει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ. Τα καύσιμα, η κίνηση. Όλα αυτά τα πάντα. Το κόστος. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης σήμερα που δεν ξυπνάει. Είναι πολύ ελάχιστες οι περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό, που δεν ξυπνάει το πρωί και να σκέφτεται: έχω να πληρώσω αυτό, έχω να πληρώσω εκείνο, δεν έχω να πληρώσω εκείνο, δεν έχω να πληρώσω εκείνο, πώς θα τα φέρω βόλτα και όλο αυτό. Ακριβώς. Είναι μέρημνες οι οποίες δεν χρειαζόταν να υπάρχουν. Και τα έχει καταφέρει έτσι η κυβέρνηση, που έχει καμουφλάρει όλη αυτή την κατάσταση πίσω από νομοθεσία. Ναι, δείτε μια νομοθεσία τώρα, ας πούμε, μπορείτε να δείξετε ένα από τα ΦΕΚ. Κάντε το ένα scroll να δούμε ακριβώς πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Τι πολυλογία, τι φλιαρία, ας πούμε, αυτή. Ενώ, κοιτάξτε, πόσο... Και υπάρχει και το άλλο. Εδώ ορίζεται, ας πούμε, ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι 650 ευρώ. Και μετά κάνουν μια... Γιατί προηγουμένως ήταν χαμηλότερα. Κάνανε μια αύξηση, υποτίθεται. Και μετά, στον επόμενο αυτό που μπορείτε να δείξετε, με μεγαλύτερη φλιαρία, κάνανε μια αύξηση λίγο παραπάνω. Και τελευταία... Μιλάτε για την αύξηση... Αστεία αύξηση. Εμπεγμός. Εμπεγμός είναι. Και τελευταία, ας πούμε, δεν το έχω αυτό το σχέδιο αυτό, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαιώνει ότι θα πάρουμε αύξηση 50 ευρώ. Και εγώ θα ήθελα να συγκρίνουμε λοιπόν τις δικούς μας τον κατώτατο μισθό με αυτές της Ευρώπης. Της Ευρώπης, όπως βγαίνεται από το Eurostat, με την Eurostat. Εκεί βλέπουμε, ας πούμε, μπορείτε να το δείξετε. Βλέπουμε ακριβώς εδώ την πατρίδα μας να είναι καλύτερα από όλες τις ανατολικές. Εδώ είναι η αγοραστική δύναμη. Δείξτε την άλλη σας παρακαλώ. Βλέπετε εδώ πέρα τις χώρες, τις ανατολικές, οι οποίες είναι κάτω από 1.000 ευρώ έχουν το κατώτατο μισθό. Εμείς είμαστε, υποτίθεται, καλύτερα. Αλλά είναι δυνατόν να έχει το Λουξεμβούργο πάνω από 2.000 ευρώ κατώτατο μισθό, οι άλλες χώρες να έχουν 1.500 και διπλάσιους μισθούς κατώτατους. Και εμείς να βρισκόμαστε εδώ. Και άμα συγκρίνουμε την αγοραστική δύναμη, δείξτε την προηγούμενη που δείξατε, χώρες οι οποίες υποτίθεται έχουν χαμηλότερο κατώτερο μισθό, μας περνάνε στην αγοραστική δύναμη. Έχουν πιο φθηνά προϊόντα. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, εμείς και τώρα θα σας παρακαλέσω να δείξετε τους προϋπολογισμούς της χώρας μας, για να καταλάβουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο αποφασίζεται και αυτό, πόσο νοσηρό πλαίσιο. Δείξτε, σας παρακαλώ, τον προϋπολογισμό του 2000. 15, ας πούμε, 14. Εδώ βλέπετε ότι ο προϋπολογισμός είναι γύρω στις 168 δισεκατομμύρια. Και ξαφνικά την επόμενη χρονιά, δείξτε την επόμενη, ξαφνικά πηδάει στα πάνω από 550.
δισεκατομμύρια. Τι μαρτυράει αυτό? Και τα οποία τα βλέπουμε, ας πούμε, να μετακυλίονται όλα στη διάθεση. Όντως είναι μεγάλη διαφορά από το ένα έτος στο άλλο. Χωρίς να εξηγούν. Και θα σας παρακαλούσα να δείξετε και τον τελευταίο, ο οποίος λίγο υπολείπεται από τα 800 δισεκατομμύρια. Και ρωτώ, και θα δείτε ότι εδώ πέρα... Εννοείται δηλαδή, κύριε Αρσενίου, ότι από το 16 που μεγενθήθηκε τόσο πολύ ο προϋπολογισμός μέχρι σήμερα είναι σε αυτά τα όρια συνέχεια? Ακριβώς, ναι, και είναι πολύ μεγαλύτερο και από τις Γερμανίες και από αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε, ας πούμε, αυτά να χρεώνονται στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο μετακυλεί από τα έσοδα στα έξοδα και κανένας δεν θέλει να πει τι είναι αυτά. Δείξτε παρακαλώ ένα βιντεάκι με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, ο οποίος δείχνει ελάχιστο σεβασμό σε έναν πολίτη ο οποίος τον ρωτάει για να πει, για να μάθει τι είναι αυτοί οι προϋπολογισμοί. Παρακαλώ, δείξτε το. Θέλω να μου απαντήσετε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια και θα δώσει πολλές ψήφους. Ψηφίζουμε και στηρίζουμε Νέα Δημοκρατία και έχω στα χέρια μου ΦΕΚ, τα οποία εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, βγαίνετε μέσα από τη Βουλή, το οποίο βλέπω πιστοτικά έσοδα της Ελλάδας. Αυτά τα δισεκατομμύρια, από τι μεριά μου, αυτά θα σας τα πω με πιο πολύ. Πότε να μου τα πείτε. Πιο πολύ, καθίστε να τελειώσουμε εδώ πέρα. Θα χαρώ πολύ να μου απαντήσετε. Τρία. Να σας ζήσουν και εγώ τρία. Οπωσδήποτε πρέπει να απαντήσετε και να δείτε την αλήθεια στον κόσμο. Και εγώ τρία, και εγώ τρία έχω. Βλέπετε τι γίνεται ακριβώς, πώς συμπεριφέρεται ένας πρωθυπουργός. Να ομολογήσω ότι είναι πολύ στεναχωρή αυτή η κατάσταση. Και να βλέπεις τον πρωθυπουργό να απαξιώνει έτσι έναν πολίτη. Ναι, αλλάζοντας εντελώς τη συζήτηση. Άλλο το ρωτάει ο πολίτης, άλλο απαντάει αυτός. Και δεν θέλει να απαντήσει. Και είναι και ας πούμε, υποτιμά την νοημοσύνη και τη δική του, ας πούμε, και του άλλου νότιν. Και του πολίτη του. Μάλιστα. Ναι. Είναι αυτό το φλέγον θέμα της ερώτησης για τους προϋπολογισμούς. Ακριβώς, ναι. Βλέπετε εδώ πέρα η αξία της λογικής και η αρχή του σεβασμού, όπως προβλέπεται μέσα στο αξιακό της Ελλήνων Συνέλευσης, πάνε περίπατο. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Ενώ σε κάθε πράξη μας, σε κάθε σκέψη μας, οτιδήποτε, κάτι οτιδήποτε για να είναι ορθό και να είναι αληθινό, ας πούμε, πρέπει να πληρεί όλες τις αρχές και τις αξίες και τους τρεις πολιτιακούς νόμους. Αυτό το θέμα του προϋπολογισμού, κύριε Αρσενίου, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πλέον δεν μπορεί κανένας πολιτικός να δώσει μια σαφή απάντηση. Η ίδια η κυβέρνηση δεν τοποθετείται, δεν δίνει μια σαφή απάντηση στο μεγάλο αυτό ερώτημα στους Έλληνες πολίτες. Από πού είναι αυτά τα δισεκατομμύρια μέσα στον προϋπολογισμό? Πάρα πολλοί πολίτες προσπαθούν να διατυπώσουν αυτή την ερώτηση σε πολιτικούς και δεν καταφέρουν να πάρουν μια απάντηση. Θα σας δώσω άλλο ένα δείγμα, κύριε Κλάνκα, ενός ανθρώπου ο οποίος, ενώ διατέλεσε υπουργός οικονομικών, παριστάνει τον ανήξερο και ψεύδεται. Μπορούμε να δείξουμε ένα κύριο Βαρουφάκη. Θέλω να μάθω το ύψος του τελευταίου κρατικού προϋπολογισμού που υπέγραψε σαν υπουργός οικονομικών, διότι έχω στο χέρι μου ένα ΦΕΚ που τώρα είναι στα 620 δισεκατομμύρια το σύνολο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ορίστε. Είναι επίσημο. Έχεις την υπογραφή μου πάνω. Ορίστε. Έχεις την υπογραφή μου πάνω. Όχι, το δικό σου πόσο ήταν πριν από δύο χρόνια. Διότι δεν για υπάρχει. Το 17. Μα δεν υπάρχει προϋπολογισμό με 620. Δεν ξέρω ποιος. Για το οικονομικό έτος του 2017. Εκτός αν προστίθεται. Είναι κάλπικο το κείμενο. Το ελληνικό ΑΕΠ είναι 175. Μπορείτε όλοι τώρα στα κινητά σας, όσοι έχουν ίντερνετ, να χτυπήσουν το νόμο 44-44. Άστο, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Η ελληνική χτυπήστε οικονομία. Χτυπήστε όλοι στα κινητά σας. Νόμος 44-44. Δεν είναι επίσημο, παιδιά. Σύνολο 620 δις. Ωραία. Με επιστοτικά 563 δις. Βλέπετε πώς, ας πούμε, το σώμα, η γλώσσα μπορεί να λέει διάφορα ψεύδι, αλλά το σώμα είναι αψευδές και μαρτυράει ακριβώς. Ένας ψυχολόγος, αν κάνει ψυχογράφημα αυτή τη στιγμή τον κύριο Βαρουφάκη, από τον κομπασμό μόνο και το κεκέδισμα θα καταλάβει ότι βρίσκεται σε πανικό. Ναι, ναι. Βλέπετε εδώ πέρα δοκιμάζεται η αξία της αλήθειας και αποτυγχάνει. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχω και ένα άλλο δείγμα, το οποίο δοκιμάζεται η αξία της ανδρείας και του αυτοσεβασμού.
μπορούμε να δείξουμε και το τελευταίο. Ενός ανθρώπου, ενός υπουργού οικονομικών, ο οποίος στις μέρες του δεν έκανε απολύτως τίποτα και όταν ήρθε στην θέση της αντιπολίτευσης, χρησιμοποίησε τα 600 δις για να φέρει σε δύσκολη θέση τον διάδοχό του. Μπορούμε να το δούμε. Ότι ο κύριος Σταϊκούρας είχε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολιτικά και έκανε προσωπική επίθεση, τι είπα εγώ το 17, τι είπε, ποιοι άνθρωποι ήταν που ήταν επιλογή μας, που ήταν εξαιρετικά άξιοι και σπηλώνει για να κάνει κριτική σε μένα ανθρώπους, γιατί στο δικό μας το όραμα, άμα είναι γυναίκα κάποιου νου, δεν σημαίνει ότι δεν είναι άξια. Δεν είναι άξια. Κάποιου βουλευτή. Δεν είναι ότι δεν είναι άξια. Εμείς κρίνουμε με τα κριτήρια και το βιογραφικά. Αυτό δεν το κάνετε σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχει αναδειχνεί τις τελευταίες μέρες. Είναι πολύ κρίμα ότι έχουμε ένα υπουργό οικονομικών που είχε την ευκαιρία να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για αυτό που είπα για τα 600, αν πρέπει να είναι από εδώ ή από εκεί που να το ξοδέψουμε, που είχαν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα στοιχεία που έστειλε ο ίδιος στην Κομισιόν για την κατανομή που λέει ο ίδιος ότι δεν είναι ίδια και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι τι είπα εγώ για το φορολόγιο το 17 και αυτό. Πραγματικά και εμείς του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο ελληνικός λαός του αξίζει κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν ο υπουργός μας, ο πρώην υπουργός, γνώριζε και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Κύριε, δεν είχε το θάρρος να κάνει. Πού οδηγείται η σκέψη αυτή τη στιγμή των ακροατών που μας βλέπουν, των τηλεθεατών, βλέποντας αυτά τα βίντεο? Γιατί ο τηλεθεατής έχει και την νόηση, έχει και την ευστροφία να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια αποφυγή και από πρωθυπουργό και από πρώην υπουργό οικονομικών και από τον... από την αντιπολίτευση, από τον Τσακαλώτο, από τον Βαρουφάκη, από όλους. Όλη αυτή η δυσκολία στο να απαντήσουν, στο να εκφραστούν για τα 600 δισεκατομμύρια που υπάρχουν εκεί μέσα στον προγραμματισμό. Ακριβώς, ναι. Τι καταδεικνύει, τι εισπράττει αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής? Ότι τον κοροϊδεύουν. Ότι τον κοροϊδεύουν. Τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν. Είναι ας πούμε αντιανθρώπινη όλη αυτή η διακυβέρνηση. Δεν έχει καμιά σχέση με τον πολίτη, τον οποίο τον θέλουν απλώς συνεχώς με προβλήματα. Να προβληματίζεται, να μην μπορεί να ανατείνει, να σκεφτεί κάτι περισσότερο για τον εαυτό του. Πάνε λοιπόν αυτοί οι 300 μέσα στη Βουλή να νομοθετήσουν και δεν παίρνουν υπόψη τους αυτά τα 600 δις και νομοθετούν όλα αυτά, κύριε Ασενή. Πρώτα απ' όλα, κύριε Κλάγκα, όλο αυτό το κυβερνητικό σύστημα και όλη η πολιτιακή ζωή, εντός εισαγωγικών το πολιτιακή, να το βάλετε παρακαλώ, είναι ένα τρελό πράγμα. Δηλαδή, καταργείται η αυτοτέλεια κάθε αρχής, της δικαστικής, της νομοθετικής αρχής και της εκτελεστικής αρχής. Ακριβώς. Αυτοί που νομοθετούν, αυτοί εκτελούν και έχουν ας πούμε και υποχείρια τη δικαιοσύνη, την οποία διορίζουν αυτοί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Και τώρα να δούμε λιγάκι την υγεία του νομοθέτη. Ναι. Αυτό πρέπει να δούμε. Ναι. Ο νομοθέτης δεν είναι υγιής, διότι είναι ιδιωτελής. Έχει κάνει ποτέ κάποιος, χρησιμοποιήσει τον νόμο της προσομοίωσης, τον δεύτερο πολιτιακό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο θα λειτουργεί η δημοκρατία στις μέρες της Ελληνοπολιτείας, κύριε Κλάγκα? Δηλαδή, προσπάθησε ποτέ κάποιος από αυτούς να αποποιηθεί τον μισθό του, τον βουλευτικό, και να ζήσει με τον κατώτατο μισθό για ένα χρόνο, έστω μερικές εβδομάδες το κάτω-κάτω, να δει πώς θα καταφέρνει? Καταλαβαίνετε, όταν δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το ίδιο όφελος, ότι είναι ταυτόχρονα, πρέπει να ισούται με το όφελος της ολότητας, κάπου δεν πάμε καλά. Λέμε πώς θα λειτουργήσει ας πούμε αυτό το πολίτευμα. Το πολίτευμα το κουβαλάμε παντού, είναι το σώμα μας. Το κάθε όργανό μας, ας πούμε, το κάθε κύτταρό μας είναι ένας πολίτης αυτής της δημοκρατίας και φροντίζει για την βέλτιστη απόδοση του συνολικού συγκροτήματος που λέγεται άνθρωπος. Κύριε Ασενίου, εσείς είστε ένας υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης. Μέσα στην συζήτηση αναφέρθηκαν τα 600 δισεκατομμύρια τα οποία ήδη είναι μέσα στον προϋπολογισμό και που εσείς
λέτε ότι είναι αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο Αρτέμης Σόρας το 2014-2015, πότε ήταν. Προκαλώ να το διαψεύσουν. Προκαλείται να το διαψεύσουν. Αύριο, στο υποτιθέμενο πλέον και όταν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας η Ελλήνων Συνέλευσης, τι μέλη γενέστε με όλη αυτή τη διαχείριση των χρημάτων και την αυθονία την οποία τόση ώρα επικαλούμαστε σαν παράμετρο της υγείας. Τα 600 δις είναι ένα μέρος αυτής της αυθονίας, κύριε Κλάγκα. Αμέσως όταν αποφασίσουν όλοι οι συνέλληνες ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, τις ευθύνες του παρόντος και του μέλλοντος τους και συνταχθούν με τον εαυτό τους ουσιαστικά, με την συνέλευση όλων των Ελλήνων, γιατί αυτός ο σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης είναι να οδηγήσει το έθνος σε συνέλευση, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αμέσως θα γίνει εκταμείευση από τις πρώτες ώρες αυτών των 600 δις, γιατί είναι εκεί και περιμένουν, μόνο η βούληση λείπει. Αυτή τη βούληση την έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες, οι απλοί άνθρωποι. Αμέσως θα ανακουφιστεί κάθε νοικοκυριό με 20.000 ευρώ μόνο και μόνο για να πάρει μια ανάσα. Ξέρετε, η πρώτη ανάσα να πεις αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Αμέσως μετά τις εκλογές. Θα ελεγχθούν τα πάντα και ταυτόχρονα θα εκταμιευθούν άλλα 2,3 εκατομμύρια τα οποία περιμένουν, έχουν κατέβει. Όταν λέτε περιμένουν. Είναι συγκρίσεις οθόνες, έχουν κατέβει αυτά, τα είχε κατεβάσει ο πρόεδρος μας. Είναι κλειδωμένα, με εγκυοδοτήσεις δηλαδή. 120% εγκυοδοτήσεις. Από τον Αρτέμη Σόρα. Ακριβώς, από το χαρτοφυλάκιο το οποίο δεν αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Έτσι όπως μας τα λέτε κύριε Αρσενίου, δεν υπάρχει άλλη οδός για τον Έλληνα πολίτη. Μας καταδεικνύεται έναν μονόδρομο αυτή τη στιγμή ότι ο Έλληνας ο πολίτης πρέπει να ψηφίσει την Ελλήνων Συνέλευσης για να φύγει πλέον όλη αυτή η μαυρίλα, να φύγει όλο αυτό το βουνό του χρέους, του άγχους και της κακής υγείας που προκύπτει από όλα αυτά, για να δει άλλη ζωή. Ακριβώς αυτή τη στιγμή, κύριε Κλάγκα, πέφτουμε σε ένα βαθύ, σε μια άβυσσο με ελεύθερη πτώση και όσο πιο πολύ βαθιά πέφτουμε, τόσο πιο δύσκολα ανεβαίνουμε. Είναι καιρός να αποφασίσουμε ότι θα αρπάξουμε τα σκοινιά αυτά για να ανέβουμε στην επιφάνεια. Και αυτά είναι, όλα αυτά είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Και πραγματικά είναι μονόδρομος όπως το είπατε. Μάλιστα. Όλη αυτή η πολιτική μας αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει τον πολίτη και οι στατιστικές του επιβεβαιώνουν ότι όπου υπάρχει χαμηλό βιωτικό επίπεδο, εκεί οι ασθένειες θερίζουν, οι θεραπείες γίνονται δυσκολότερες και ακόμη και βραχύνεται ο βίος των ανθρώπων. Κύριε Αρσενίο, έχετε απέναντί σας τους τηλεθεατές. Ένα μήνυμα θέλω να τους στείλετε, αν υποθέσουμε ότι αύριο έχουμε εκλογές. Να σκεφτούν ακριβώς ότι είναι η ευκαιρία, ίσως η μοναδική ευκαιρία πραγματικά, πριν να είναι αργά. Γιατί ο άνθρωπος αλλάζει συνεχώς με κάθε πράγμα, ποτέ δεν είμαστε οι ίδιοι και είναι άδικο να πέφτουμε και χαμηλότερα και χαμηλότερα και να μας εκμεταλλεύονται. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εκεί, είναι εδώ, είναι για όλους. Ο καθένας μπορεί να μετέχει σε αυτήν, να έρθει να γνωρίσει την αλήθεια, να κρίνει και θα αποφασίσει ορθά. Το μόνο που θέλουμε είναι να δει ο Έλληνας, να ερευνήσει, να μάθει. Κύριε Αρσενίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ στο στούντιο για να κάνουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί η υγεία δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει με την μυοσκελετική ευπραξία ή ευεξία του ανθρώπου. Η υγεία είναι και το να μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος και να φτιάξει ό,τι θέλει για τη ζωή του. Να του δίνει το δυναμικό που για χρειάζεται. Για να τα κάνει αυτά πρέπει να έχει και την οικονομική ευχέρεια και την οικονομική αυθονία. Και πολύ σωστά αναφερθήκαμε πλέον σε αυτή την εκπομπή ότι η υγεία είναι και τι μισθό έχουμε. Ακριβώς. Σαφώς. Αλλιώς αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα ανοίγοντας το καρνέ σου και γράφοντας μια επιταγή και να το λύνεις και αλλιώς να σκέφτεσαι πώς θα πληρώσω και πώς θα βγω από τα δύσκολα. Μάλιστα. Και δεν λέμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη ο Έλληνας θα γεμίσει τσέπη του λεφτά, αλλά η ζωή του και το κράτος θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που πλέον θα διασφαλίζεται το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα σε ύψιστο βαθμό που δεν το έχει ακόμη συνειδητοποιήσει. Ακριβώς. Δεν χρειάζονται πολλά, αρκεί να γνωρίζουμε ότι η αυριανή ημέρα είναι εξασφαλισμένη,
ότι ο κάθε νέος πολίτης που ενηλικιώνεται θα έχει γη, θα έχει σπίτι και θα έχει εξασφαλισμένη εργασία και ελευθερία και ίσες ευκαιρίες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Αρσενίου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας εκπομπής με τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αρσενίου Παρασκευά. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και θα σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή συνέχεια.